Το ποσό των περίπου 150.000 ευρώ απαιτεί από το Δήμο Κισάμου ο Οργανισμό Ανάπτυξη Κρήτη. Βάσει προγραμματική σύμβαση του 2010 μεταξύ των Δήμων Κισάμου και Μυθύμνη με τον τότε ΟΑΔΙΚ, έπρεπε να καταβάλλεται ένα εξάμεινο συγκεκριμένο ποσό για τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού του κόλπου τη Κισάμου. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν γινόταν με αποτέλεσμα οι οφειλέ να γίνουν απαιτητέ από τον οργανισμό. Το πρόβλημα είναι ότι προέβλεπε κάποια χρηματοδότηση από τον Δήμο Κισάμου και Δήμο Μυθύμνη, ανά Εφόσον βέβαια υπήρχε μια πρόοδο εργασιών και να λειτουργεί η μονάδα, ε, δυστυχώ περάσαν τρία-τέσσερα χρόνια. Ο οργανισμό δεν απέτυσε καμία απέτηση, δεν προχώρησε από τον Δήμο Κισάμου, Άφησε τρία χρόνια να υπάρχει ένα κενό και ξαφνικά το 2015 ε, άρχισε να κάνει απαιτητά με βάση την προγραμματική σύμβαση ποσά των προηγούμενων ετών. Στην παρούσα φάση, ο Δήμο Κισάμου δηλώνει αδυναμία εξόφληση, ενώ όλες οι προσπάθειε για ενδεχόμενο διακανονισμό ή μείωση των τόκων ύψου 20.000 ευρώ έχουν πέσει στο κενό. Ε, αυτό θα μπορούσε να γίνει αν γινόταν μια αποτίμηση των εργασιών που έχουν γίνει και σε ποιο ύψο έχουν φτάσει. Ο αντίδικος επικαλείται απλώ το σκέλος της προγραμματικής σύμβασης που λέει τόσα το εξάμεινο και τα Κάνει απαιτητά. Τώρα θα δούμε. Εμεί έχουμε τους καταθέσεις του καταθέσει του λόγου αντίρρηση. Κάναμε κάποιε συζητήσει, κάποιε επαφέ. Δεχόταν να γίνει κάποια μείωση, αλλά το ποσό πάλι είναι πολύ μεγάλο που θεωρούμε εμεί και έτσι θα περιμένουμε να δούμε τι θα βγει στη δικαιοσύνη. Δεν συμφωνήσαμε δηλαδή. Ο οργανισμό έχει κερδίσει αρκετά από την υποστήριξη προ το Δήμο Τσάμου, έχει επιβλέψει τα δύο έργα. Ο Δήμο Τσάμου του πληρώνει επίβλεψη για αυτό το μεγάλο έργο και την πρώτη φάση και τη την... δεύτερη φάση. Συγγνώμη. Επιχορηγείται χρόνια ο οργανισμό από το ελληνικό δημόσιο από το λεφτά φορολογούμενων πολιτών για να παρέχει μελέτε και υποδομή στο να γίνουν έργα αναπτυξιακά. Ο Δήμαρχο Κισάμου αναφέρθηκε και στην εν γέννη λειτουργία του Οργανισμού Ανάπτυξη Κρήτη τον έχουν κρατήσει ω ένα εργαλείο διαχείριση νερού και όχι ανάπτυξη όπω έπρεπε να υπάρχει και να δημοπρατεί και να εκτελεί τα μεγάλα έργα. Τον έχουν κάνει διαχειριστή νερού. Αυτό που θεωρώ κατά την προσωπική μου άποψη είναι λάθο και αυτό υποφέρει και η Κρήτη σε αναπτυξιακά έργα και ο γενικότερο νόμο Χανίων. Να σημειωθεί πω ο Οργανισμό Ανάπτυξη Κρήτη ασκεί αποκεντρωμένε κρατικέ αρμοδιότητε και έχει ω κύριο μέτοχο το κράτο καθώ και η συμμετοχή τη περιφέρεια Κρήτη και των Δήμων.